είσαστε εδώ για να δείτε μία τεχνική που η έμπνευση μου ήρθε το καλοκαίρι των διακοπών. Οι διακοπές για μένα δεν είναι να πηγαίνω στις παραλίες ή κάπου αλλού. Είναι να κλείνομαι στο εργαστήρι μου και να μελετώ. Αυτό με ευχαριστεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πέρα το ότι είμαι με την οικογένεια, υπάρχει σύπνοια και δένει ο ένας με τον άλλον. Και φυσικά η συνοδεία μου πάντα είναι η Οσλέμ, είναι το μισό μου. Το μισό της είναι δικό μου και το άλλο μισό της είναι στον άντρα της και γιο μου. Η Οσλέμ είναι από την Τουρκία. Είναι χρόνια πια παντρεμένη με το γιο μου και ασχολείται και η ίδια με τις τεχνικές. Η έμπνευση αυτή που μου ήρθε έχει σχέση με την Ελλάδα μας, με την αρχαία Ελλάδα. Όλα μας τα υλικά σχεδόν τα προμηθευόμαστε από το εξωτερικό. Δεν έχουμε κάτι στην Ελλάδα που καιρός θα είναι σιγά σιγά να ξεκινήσουν, ήδη γίνονται κάποια βήματα. Οπότε μέσα από αυτά τα υλικά ήθελα να παρουσιάσω κάτι ελληνικό. Και επειδή ήρθα ραντεβού στα τυφλά στην έκθεση, δεν ήξερα τι γίνεται, πώς είναι και τι είναι, ήθελα να κατέβω με το θέμα αρχαία Ελλάδα και Ορθοδοξία. Γι' αυτό έφτιαξα κάποιες ιδιαίτερες εικόνες και για να σας δείξω ότι τα υλικά μπορούν να μπερδεύονται και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάω. Αρχαϊκή τεχνική. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλές εφαρμογές. Είναι αυτή η τεχνική. Η έμπνευση βέβαια μου ήρθε καταρχήν από τα μέρη της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης, που είχα βρεθεί πριν από χρόνια εκεί σε μία πολύ σημαντική εταιρεία, η Cadence, που αυτή τη στιγμή είναι κοντά μας και θα ήθελα να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα. Η Οσλέμ και η Σεμπό, που είναι η τεχνικός της Cadence και κάνουμε κάποιες μελέτες, με βοήθησαν κάποια υλικά και κάποιες ιδέες από εκεί, γιατί οι Τούρκοι είναι πρωτοποριακοί σε όλα αυτά. Και έτσι επεκτάθηκα με στα ελληνικά δικά μας στοιχεία. Τι έχω κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε για το αρχαϊκό. Ένα σκέτο ξύλινο κουτί. Άνοιξε το και πάλι όλα. Ένα σκέτο απλό κουτί. Βρήκα κάποιο καλούπι. Έφτιαξα γύψινα καλουπάκια. Είναι 4 πλακάκια, τα οποία κόλλησα επάνω στην επιφάνεια. Είναι κατανοητά αυτά που σας λέω μέχρι στιγμής? Στη συνέχεια... Με μια κόλλα. Στη συνέχεια σκέφτηκα να εμπλουτίσω λίγο παραπάνω το κουτί μου, αλλά δεν είχα στοιχεία τέτοια ανάγλυφα. Αλλά επειδή μου αρέσει να παιδεύομαι και να βρίσκω κάτι που να δημιουργείται από τα ίδια μας τα χέρια, πήρα μία ταινία διπλής όψης, κάτι πολύ φθηνό, αλλά πολύ πρακτικό. Πήρα μία τρέσα και την κόλλησα γύρω-γύρω μαζί με την ταινία διπλής όψης. Δεν μπορώ να βάλω σε μία τρέσα κόλλα και να την κρατάω να κολλήσει. Με βοηθάει να κρατάει το κορδόνι μου, την τρέσα μου, και στη συνέχεια κάνω σκλήρινση με ένα υλικό της πορσελάνης, που αυτό το χρησιμοποιώ από την Cadence. Πετρώνει τα υφάσματα πάρα πολύ ωραία. Αφού στέγνωσε, χρησιμοποίησα 2 ακριλικά χρώματα. Είναι της Viva, τα Multicolor, που σαν ακριλικό χρώμα έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Κάνουμε περιγράμματα, κάνουμε δίχρωμη ζωγραφική, κάνουμε φωτοσκιάσεις, αλλά δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Χρησιμοποίησα ένα χρώμα του τύπου Amber, ένα καφέ ανοιχτό που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε φωτοσκιάσεις.
και ένα σκούρο καφέ. Μαζί με το χρώματο ακριλικό, παίρνω και το καινούριο υλικό που μας έβγαλε η Viva, χάλκι, το τσόκι που λέμε η κυμολία. Ένα εξαιρετικό υλικό, σταθερό, που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά έπιπλα και πάρα πολλές τεχνικές εφαρμογές, τις οποίες μπορώ να σας πω, δεν έχω να κρύψω κάτι, και στο κατάστημα που θα έρθετε, να σας αναλύσω και να δείτε και άλλες τεχνικές. Με ένα πινέλο και παίρνοντας λίγο από την κυμολία μου, φροντίζω να κάνω λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα μου. Το βλέπετε? Και αποκτά ιδιαίτερη δύναμη λόγω της κυμολίας που θα βάλω μέσα. Και βάφω το κουτί μου όλο. Τέλος, έχω βάψει όλο μου το κουτί. Βλέπετε τα πλακάκια, τα ξεχωρίζετε? Τα έχω βάψει με αυτή την απόχρωση. Με ένα απλό ακριλικό χρώμα και με ένα χρώμα ανοιχτό, χάλκι, vintage χρώματα, ώστε να πάρει περισσότερη δύναμη το υλικό μου. Αφού στεγνώσει, παίρνω ένα επόμενο ακριλικό χρώμα, που είναι το καφέ το σκούρο, και βλέπετε, επιλέγω χρώματα που μου δίνουν το αποτέλεσμα του δέρματος, τα ταμπά τα χρώματα, και είναι τα χρώματα της αρχαιότητας, όπως είναι τα πράσινα, τα μπλε. Θα χρησιμοποιήσω το σκούρο, το χρώμα, το σοκολατή. Θα πάρω ένα σφουγγάρι, μπορώ να πετύχω διάφορες τεχνικές εφαρμογές εφέ. Βλέπετε τα σκοτεινά σημεία, τα σκούρα χρώματα. Με ένα σφουγγάρι, είτε θαλάσσις, με πανιά, με ζελατίνες, ανάλογα τι μας αρέσει, παίρνουμε το χρώμα, αφήνουμε τη μεγαλύτερη ποσότητά του και αρχίζω και κάνω παιχνιδίσματα επάνω στην επιφάνεια. Βλέπετε όλοι? Πείτε μου, να γυρίσω, και αν έχετε ερωτήσεις, δεχτές, ε. Εδώ. Δεν τα ξέρω. Έτσι. Πείτε μου πώς είναι καλύτερα. Βάζετε το στο τραπέζι. Επάνω στο τραπέζι. Ωραία. Συγγνώμη, δεν είμαι μαθημένη με τέτοια και δεν ξέρω. Ναι, ναι. Είναι το ακριλικό χρώμα της Viva. Δίνει την αίσθηση του βελούδου όταν το κάνουμε φωτοσκίαση. Και εχθές μάλιστα φτιάξαμε κοράλια θαλασσινά. Αν θελήσετε μετά στο περίπτερο που θα είμαι, ελάτε να σας δείξω με το μούλτι τα κοράλια τα θαλασσινά. Εντάξει, μια χαρά, θα στεγνώσει. Θα κάνω και το κομμάτι αυτό. Έτσι. Συγχωρέστε με, ξεχνιέμαι. Έχει μπρίζα εδώ. Έτσι. Ένα κουτί που δεν λέει και πολλά πράγματα με αυτή την εμφάνιση. Ένα παρδαλό πράγμα είναι. Ωραία.
λίγο να το στεγνώσω. Φυσικά δεν θα μου άρεσε σε καμία περίπτωση να το αφήσω με τόσο έντονα χρώματα. Έχει μία θαμπάδα από ό,τι βλέπετε. Αυτό το πετυχαίνουμε με το χάλκι της Βίβα που θα αρχίσω να το κάνω πιο μουντό, να το σβήνω. Δείτε. Είναι, μπορούμε να βάλουμε από λευκό. Είναι δική μας η επιλογή. Εγώ διάλεξα ένα αντικέ ροζ. Ένα σωμόν. Το αντικέ το βίντεζ, το σωμόν. Το περνάω και το θαμπώνω. Έχοντας τη βοήθεια από ένα σφουγγάρι, για να μην μου καλύψει όλη την εφαρμογή που έχω κάνει, θα μου κάνει πιο απαλές τις αποχρώσεις. Να καθίσουμε καλύτερα. Νομίζω θα είμαι πιο σταθερή. Ναι. Δεν το φοβάμαι σαν υλικό. Επειδή αργεί να στεγνώσει, όχι πολύ, αλλά δουλεύω με γρήγορες κινήσεις, για να μην μου στεγνώνει, για να μπορώ να φέρω αυτό που θέλω. Με τρεχμένο. Και με στεγνό μπορούμε, αλλά συνήθως το βρέχω πολύ καλά στημένο, ίσα-ίσα να υπάρχει μια υγρασία. Τα αντικείμενα που έχω έξω στο περίπτερο, το έπιπλο και τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι φτιαγμένα με αυτά, με αυτά τα υλικά. Έχω δημιουργήσει ανάγλυφα εφέ με στένσιλ. Με καλουπάκι, με γύψο. Τι πρώτα να κάνω. Αναρτούμε τα σεμινάρια, αλλά κάποια σεμινάρια κλείνονται και επί τόπου και δεν μπορώ να βάλω ανάρτηση γιατί ήδη είναι κλεισμένα. Αφροδίτη με γύψο ή με πορσελάνη. Με γύψο. Αυτά είναι φτιαγμένα που είναι σταθερά. Φυσικά, αν είναι κάτι άλλο, δεν είναι καλός ο γύψος. Έχω όμως μεριμνήσει για να έχουμε κι άλλες εύκολες λύσεις για να κάνουμε τις τεχνικές. Με τα κουτιά, με ανάγλυφες μεθόδους. Αυτό το στρουκτούρα. Το στρουκτούρ, την πάστα στρουκτούρ, την έχω δουλέψει στο έπιπλο επάνω. Με ξύλινα στοιχεία, αν είδατε το έπιπλο που έχω κάνει, οι γωνίες, είναι οι γωνίες που έβγαλα, είναι ελληνικής κατασκευής τα καινούργια σχέδια που θα έχω από εδώ και πέρα, σε ξύλινα και κάποιες ιδιαίτερα διακοσμητικά που θα μας βοηθάνε για να φτιάχνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς και εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Έτσι δεν είναι. Θα με μεριμνώ για σας, για καλουπάκια, για να έχετε να τα φτιάχνετε μόνοι σας. Καλούπια υπάρχουν πολλά, όμως δεν είναι ιδιαίτερα. Και ψάχνω για ιδιαίτερα σχέδια. Βλέπετε όμως αυτό που κάνω, φαίνεται.
Βλέπετε πως άλλαξε ο χρωματισμός του. Και τώρα θα δημιουργήσω τις οξυδόσεις. Χρώμα, άκουα, χάλκι. Της Viva το χάλκι. Είναι πολύ σταθερό σαν χρώμα, πραγματικά είναι πολύ καλή ποιότητα. Και το χρώμα αυτό, το άκουα, με βοηθάει σε μίξη να βγάζω κι άλλες αποχρώσεις. Ποτέ μην παίρνετε πολλά υλικά. Μπορούμε και με τα μισά υλικά να κάνουμε μίξεις και να κάνουμε πολύ όμορφες αποχρώσεις. Παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα. Είναι το χρώμα που βλέπετε. Αν θελήσω να το κάνω λίγο πιο πράσινο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μία πιο κιτρινοπή απόχρωση. Αυτό είναι το καπουτσίνο, το χρώμα καπουτσίνο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σκούρο, το μπλε και να δημιουργήσω παστέλ απόχρωση, πιο έντονη πράσινη. Αυτή τη στιγμή θα το πρασινίσω λίγο με το καπουτσίνο. Δεν θα το αφήσω να είναι τόσο φωτεινό. Σαν χρώμα φωτεινό βαμμένο, είναι έτσι. Ταιριάζει στο αρχαϊκό. Ξεκινώ και γεμίζω το ανάγλυφο με το γαλάζιο. Θα βάλω και λίγο καπουτσίνο και κάνω επιτόπου τη μίξη για να μου σπάσει λίγο, να γίνει λίγο πιο μουντό το χρώμα. Και το σκουπίζω αμέσως, δεν το αφήνω να μου στεγνώσει, γιατί η οξύδωση θέλω να μπω μέσα σε σημεία να έχει περισσότερη φυσικότητα. Με ένα τέτοιο βάζο, με τη μισή ποσότητα του βάζου, έχω φτιάξει όλα εκείνα που είναι μαζεμένα με την τεχνική αυτή, ο πίνακας, το έπιπλο. Είναι πολύ οικονομικά υλικά. Λένε κάποιοι είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι ακριβά. Γιατί δεν θέλουν βοηθητικά άλλα. Ούτε αστάρια, ούτε λούστρα, τίποτα από όλα αυτά. Λειτουργούν μόνα τους τα υλικά αυτά. Βλέπετε πώς γίνεται με την οξύδωση. Αυτό δεν το έκανα ακόμη. Λάθος. Συμβαίνουν και στους πιο καλούς. Και στους χειρότερους. Καπουτσίνο επιτόπου. Κάνω την, φυσικά εσείς μπορείτε σε ένα πιατάκι να το κάνετε για να μάθετε την απόχρωση να φτιάχνετε. Λόγω εμπειρίας μπορώ να τα φτιάχνω επιτόπου, γιατί απειροελάχιστο είναι το υλικό που έχω βάλει. Πώς λέμε? Τσοκ γιουζέλ. Σεμπό. Τζάνεμ. Οσλέμ. Με το ίδιο το χρώμα τώρα, το πρασινοπό το άκουγα, θα παίξω με το πινέλο μου να κάνω πρασινίλες και αντάβιες. Εδώ. Όρθιο. Να το κάνω όρθιο. Όχι, όχι. Α, αυτό. Ωραία. Δημιουργώ και τις οξυδόσεις εδώ. Στη δαντέλα. Είναι ανάγλυφη κι αυτή.
Και φυσικά οι δαντέλες που επιλέγουμε να έχουν ένα συσχετισμό με το ύφος και το είδος. Εξασθενημένο το χρώμα μου επάνω στο πινέλο για να μου δημιουργεί την οξύδωση, την ποσότητα αυτή που χρειάζομαι. Δεν θέλει παραπάνω. Ας πάρω και λίγο μόκα. Το σφουγγάρι, βλέπετε, δεν το αποχωρίζομαι. Η οξύδωση δεν χρειάζεται να είναι έντονη παντού, ελάχιστη. Και από εδώ λίγο. Δεν νομίζω να σας κουράζω, δουλεύω γρήγορα. Δεν φαίνεται σαν να το ξεθάψαμε από κάπου. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η τεχνική με τα χάλκι και με τα ακριλικά μας χρώματα. Και τώρα μπαίνουμε στο τελικό στάδιο που είναι το φινίρισμα, που είναι η πατίνα, που μας κάνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Ίνκα. Έρωτας, love, Inca love. Όμως, finger wax, cadence, love. Εξαιρετική πατίνα. Θα σας δείξω και τα δύο. Inca, βάφουμε χωρίς αστάρια, χωρίς τίποτα τα ξύλα. Με χρησιμοποιείται και σαν δαχτυλοπατίνα. Έχω την αίσθηση ότι δεν φαίνεται γι' αυτό. Και ξεκινώ. Κάτω, έτσι. Πέστε μου κι αν χώθηκα. Εμαθημένη να είμαι σε πιο απλά πράγματα. Ναι, πού τα βλέπουνε. Εδώ είναι ένα χρυσό έντονο αντικέ. Εδώ όμως έχω ένα καφέ χρυσό και αν κάνω μίξη θα μου γίνει ένα μπρονζέ αντικέ. Λοιπόν. Αμέσως αρχίζει και αλλάζει. Τώρα σας έδειξα το Ίνκα, που το Ίνκα μπορούμε να κάνουμε πολλές διακοσμητικές δουλειές, μέχρι και παλαίωση σε έπιπλα, με μεταλλικό ύφος, αλλά είναι εξαιρετικό σαν υλικό. Σε μέταλλο. Ορίστε. Όχι. Είναι μεταλλικό το χρώμα αυτό. Δίνει την υφή του μετάλλου, αλλά γίνονται εξαιρετικές παλαιώσεις. Και τώρα θα πάρω τις καντένς. Finger wax, μπρονζέ. Είναι πολύ λαμπερή σαν πατίνα. Πραγματικά είναι εξαιρετική. Είναι λαμπερή. Επεμβαίνω στα ανάγλυφα, όχι βαθιά.
Θα βάλω και στην τρέσα που έχω σκληρύνει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι, γιατί επεμβαίνω γύρω-γύρω. Έτοιμη η αρχαϊκή τεχνική. Είναι μια τεχνική που την έχω αγαπήσει, με έχει εντυπωσιάσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με τουρισμό, με τα νησιά, με όλα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να κάνετε τέτοιου είδους κατασκευές. Και από εκεί και πέρα έχω άλλες τόσες ιδέες για το αρχαϊκό. Ετοιμάζω το καινούργιο υλικό τσόκι της Cadence, που είναι μία σειρά, είναι πολύ πιο οικονομικό υλικό, είναι τελείως διαφορετικές οι συνταγές των προϊόντων, έτσι. Έχει τελείως διαφορετικά χρώματα. Θα ετοιμάσω τώρα καινούργια πράγματα με άλλο ύφος, με το τσόκι της Cadence. Θα τα δείτε στο μέλλον. Θέλετε να έρθω κοντά σας να το πιάσετε, να το δείτε? Αφροδίτη μου, ναι, αλλά ίσως αν θέλετε να συζητήσετε, να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, αν μπορούμε να περάσουμε έξω, γιατί έχουμε την αμέσως επόμενη παρουσίαση. Εκείνο που θα ήθελα... Ποιο? Αυτό θα... Αυτό? Έξω. Με τον ίδιο τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα η Οσλέν ένα λεπτό να έρθει εδώ. Είναι ένα κουτί παλαίωσης με ένα ιδιαίτερο υλικό της Cadence, το Marble. Θα τα πούμε έξω στο περίπτερο. Αυτό το κουτί, επειδή είναι φτιαγμένο με υλικά της Cadence, θα ήθελα να το χαρίσω στην Οσλέν.